Να ξεκινήσουμε μία διευκρίνηση για τον πληθυντικό αριθμό, η διδασκαλία των ελληνικών. Όχι, δεν είναι ένα μάθημα, είναι τέσσερα σε δύο διακριτούς κλάδους, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η Μαρία Υπησκεζή προηγουμένως έδειξε πώς χάνεται η διδακτική αποστολή της λογοτεχνίας με αυτή ακριβώς την ενσωμάτισή της στο μάθημα της γλώσσας. Και από την άλλη μεριά η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, που διδάσκεται από το πρωτότυπο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Η γραμματεία στο γυμνάσιο έχει και κάποια κάνα δύο κείμενα από μετάφραση, ενώ στο λύκειο και τα κύρια κείμενα αναφοράς είναι όλα στο πρωτότυπο. Κι όμως, τέσσερα μαθήματα, το πρόβλημα της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση υπάρχει. Αν ρωτήσετε έναν εκπαιδευτικό, και δεν εννοώ μόνο τον φιλόλογο, αν υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα στους μαθητές του, η καταφατική απάντηση είναι δεδομένη. Η διαπίστωση δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα σύγκρισης με παλιότερες εποχές, όπου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προορισμένη για τους ανώτερους υπαλλήλους της αστικής τάξης δεν ήταν ακόμη μαζική. Και ούτε βέβαια υποστηρίζουμε ότι το πρόβλημα ξεκινά από το σχολείο. Αν και αυτό, κάθε άλλο παρά είναι άμυρο ευθυνών. Δεν είναι βέβαια η γλώσσα πρώτα, η ζωή είναι που φτωχαίνει, καθώς τα πλατιά λαϊκά στρώματα δίνουν μια αδιάκοπη και ανούσια πολλές φορές μάχη επιβίωσης. Οι αυθόρμητες μεταξύ των εργαζόμενων σχέσεις, αποστασιοποιημένες σε ατομικό επίπεδο, όταν δεν βρίσκουν το δρόμο της κοινωνικοπολιτικής δραστηριότητας, μένουν επιφανειακές και χρησιμοθυρικές, κάποτε ακόμη και ανταγωνιστικές. Για ποια επικοινωνία να μιλήσουμε? Η όποια ανάπαυλα από τη σύγχρονη μισθωτή δουλεία αναλώνεται συχνά με τη φτηνή και φαινομενικά ξεκούραστη παρακολούθηση εύπευτων τηλεοπτικών εκπομπών ή με το άσκοπο χάζεμα στο διαδίκτυο. Τη ζωντανή δράση, τη μελέτη, τη συντροφιά, για πολλούς έχουν υποκαταστήσει οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρουσιάζονται σαν αληθινός τρόπος ζωής. Πόσα παιδιά μετράνε κανονικούς φίλους αντί για ακόλουθους? Πόσοι σήμερα, όχι μόνο παιδιά, αλλά και γονείς, πιάνουν στα χέρια τους να διαβάσουν ένα βιβλίο? Τι θεωρείται αληθινό και σωστό και πώς επικυρώνεται, πώς επιβεβαιώνεται, με τα view και τα like? Δεν περιορίζεται η έκφραση μονάχα από αυτόν τον τρόπο ζωής. Η σκέψη είναι που εγκλωβίζεται. Όπως δείχνει η ίδια η λέξη λόγος, η γλώσσα και η σκέψη είναι αναπόσπαστα δεμένες. Πλευρές της ίδιας, της χαρακτηριστικά ανθρώπινης δραστηριότητας. Και αυτή ακριβώς, η δημιουργική δραστηριότητα, είναι που λείπει από το σχολείο. Στον ίδιο βαθμό που αδειάζει από κάθε περιεχόμενο ή αποξενωμένη από τον άνθρωπο εργασία. Το ξέρουμε καλά. Ο μαθητής βαριέται. Το βλέπουμε στα βουβά πρόσωπα, τα νισταγμένα ή αφηρημένα στην τάξη. Πού οφείλεται όμως αυτός ο βίος, ο ανιαρός? Στο μάθημα της γλώσσας συχνά καλείται να φτιάξει ένα άρθρο για, μια ομιλία για, ένα κάλεσμα για, το επικοινωνιακό πλαίσιο κυριαρχεί. Αναρωτιόμαστε συχνά αν έχει ο μαθητής κάτι να πει, αν θέλει να πει. Σε μια πραγματική εκδήλωση, το ενδιαφέρον του μαθητή αμέσως αναζωοπυρώνεται. Όταν μένουμε στην εικονική, πλασματική πραγματικότητα, η δραστηριότητα λείπει και ναι, ο μαθητής βαριέται. Ο μαθητής βαριέται γιατί δεν νιώθει πως κάνει κάτι ουσιαστικό, χειροπιαστό για τη ζωή του μέσα στο σχολείο. Συχνά μάλιστα στερείται εκείνα που χρειάζεται για να ζήσει και να χαρεί την παιδική και εφηβική του ηλικία. Όλο το σχολικό πρόγραμμα, σε κάθε βαθμίδα, προσανατολίζεται σε εφόδια που παρουσιάζονται αναγκαία για μετά. Από τον νηπιαγωγείο ακόμη προβάλλονται σαν ζητούμενο οι δεξιότητες. Στο περιοδικό θέμα τα παιδείας έχουμε ανάλυση του θέματος, δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά. Ακούστε όμως δεξιότητες ψηφιακές και τεχνολογικές, αλλά και δεξιότητες κοινωνικής προσαρμογής. Αυτές τις τελευταίες τόλμησαν να τις πούν δεξιότητες ζωής. Διαβάζω.
όπως η κριτική σκέψη, δεξιότητα ζωής, οι διαπολιτισμικές δεξιότητες και η επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες ζωής αυτές, δεδομένου ότι βοηθούν τους ανθρώπους, λέει, να ανταποκρίνονται στις συχνές αλλαγές και στην αβεβαιότητα που αυτές επιφέρουν, οι συχνές αλλαγές, και να προσαρμόζονται με τις δεξιότητες οι άνθρωποι καλύτερα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Αυτές τις δεξιότητες προτείνει η Κομισιόν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις ως τώρα. Να πιο παρουσιάζουν ότι είναι το νόημα της ζωής. Δεν είναι ο άνθρωπος που αλλάζει την πραγματικότητα. Αντίθετα, είναι εκείνος που προσαρμόζεται σε αλλαγές που μοιάζουν να έρχονται από μόνες τους, σαν γέννημα των τεχνολογιών, απρόβλεπτες αλλαγές που προκαλούν και αβεβαιότητα. Το νόημα λοιπόν είναι να αποδεχτούν οι άνθρωποι αυτή την κατάσταση σαν αδιαμφισβήτητη, τελικά τον καπιταλισμό να αποδεχτούν και να μάθουν να διαχειρίζονται την κρίση του, να επιλύουν προβλήματα, να διαχειρίζονται την κρίση του όπως εκφράζεται στην ανεργία, στη φτωχοποίηση, στη μετανάστευση, στην προσφυγιά, διαπολιτισμικότητα, σαν δικό τους πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας οι μαθητές καλούνταν πέρυσι να τοποθετηθούν σε απόψεις για κατάρρευση της ιδέας της προόδου, κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων για το μέλλον, που δίνοντας θέση μόνο στα ατομικά οράματα, συρρήκνωσαν όλες τις προσδοκίες στο τώρα. Ή που σε άλλο θέμα, 2 χρόνια πριν, στο όνομα της δημοκρατίας προβαλόταν η σταδιακή ανανέωση της κοινωνίας με ειρηνικές επαναστάσεις και καλούνταν οι μαθητές να βρουν τρόπους συμβίωσης με στόχο την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων χωρίς χρήση βίας. Εκεί καταλήγει η εκπαιδευτική στρατηγική των δεξιοτήτων. Στόχευση που εκατοντάδες φορές αναφέρεται και στα νέα προγράμματα σπουδών. Σε μια ιδεολογική προπαντός χειραγώγηση που στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας είναι εξόφθαλμη. Η κριτική σκέψη άλλωστε παρουσιάζεται και αυτή ως μια από τις 4 δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι άλλες 3 θεωρούμενες δεξιότητες είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Είναι δεξιότητες. Ακόμη και την νοημοσύνη την αντιμετωπίζουν σαν δεξιότητα. Σαν ικανότητα δηλαδή για την επιτυχή εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Έτσι μιλάνε για διάφορες δεξιότητες του νου, όπως μιλάνε και για πολλαπλές νοημοσύνες. Το τελευταίο είναι μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η διαφοροποίηση της εκπαίδευσης και της μετέπειτα ταξικής επιλογής πάνω στις διάφορες έμφυτες τάχα κλίσεις του μαθητή. Όχι τυχαία, επομένως, σαν βασικός πυλώνας του πρόσφατου προγράμματος σπουδών για την νεοελληνική γλώσσα, ορίζεται ακριβώς η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη μορφή, αλλά και στο υλικό και στο περιεχόμενό της και στις προτινόμενες δραστηριότητες ακόμη των μαθητών. Μέχρι που ο μαθητής, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνει, να οικοδομεί και την προσωπική του ανάπτυξη μόνος του. Έτσι που στο όνομα της ατομικότητας να κατεβαίνει τελικά ο πύχης για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και το επιδιωκόμενο για αυτά μορφωτικό επίπεδο. Διαφοροποίηση που θα ενισχυθεί από το διαφορετικό πολλαπλό, όπως λένε βιβλίο, και μορφές αξιολόγησης που θα στρέφουν το μαθητή σε ένα πρόωρο επαγγελματικό, ταξικό προσανατολισμό, όπως ο ατομικός φάκελος που θα τον ακολουθεί από τάξη σε τάξη, ακόμα και μέσα στο λύκειο. Εκεί, στο λύκειο, όπου η διαφοροποίηση θα επισφραγιστεί με την αποτυχία των πολλών, στις τυποποιημένες πια και απρόσωπες προαγωγικές εξετάσεις της Τράπεζας Θεμάτων, με ίδια για όλους θέματα εκείνες. Τύπου πανελλαδικών, διώχνοντας πρόωρα από το σχολείο, χωρίς ούτε το απολυτήριο του λυκείου, όσους δεν είναι για το πανεπιστήμιο. Γιατί το ευέλικτο και ανοιχτό τάχα πρόγραμμα σπουδών δεν εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει με δικά του θέματα τους μαθητές του, τους μαθητές που διδάσκει, εκτιμώντας την πρόοδό τους με βάση και την προσπάθειά τους. Μια προσπάθεια που είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, σύμφωνα και με την απόσταση που έχουν να διανύσουν, αντίστοιχα με την ταξική τους προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και το κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Σε αυτές τις εξετάσεις λοιπόν της τράπεζας θα μετρήσει μόνο η επίδοση και κάποιοι θα πάνε από νωρίς αλλού, εκεί που το είδος της νοημοσύνης τους θα τους οδηγήσει τάχα να διαπρέψουν, σε μορφές κατάρτισης ή στις δρίχορνες επαγγελματικές σχολές που ξαναστείνονται. Γι' αυτό τα νέα προγράμματα σπουδών αγαπούν τον κατακαιρματισμό. Και δεν κόπτονται
για την σφαιρική διαμόρφωση της προσωπικότητας που κάποιες φορές τις θυμούνται να τις αναφέρουν αυτές τις λεξούλες στις επιμορφώσεις, αλλά στη διαφοροποίηση, η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος καταβατά ολόκληρα αναλύεται μέσα στα προγράμματα. Γι' αυτό άλλωστε τα νέα προγράμματα σπουδών κάνουν συνεχή αναφορά, βαρετή αναφορά, μονότονη αναφορά στη θεωρία των πολυγραμματισμών, που στο όνομα του πλουραλισμού και των διάφορων υποκειμενικοτήτων καταδικάζει τους μαθητές με λειψή γλωσσική καλλιέργεια να περιορίσουν την ανάπτυξή τους μέσα από τους εμπειρικούς, βιωματικούς τρόπους μάθησης και τους διαθέσιμους πόρους, πηγές του περιβάλλοντός τους, σε τελευταία ανάλυση να μείνουν αποκλεισμένοι από τον αληθινό σχολικό γραμματισμό. Όσα επίθετα κι αν συνοδεύουν αυτούς τους νέους γραμματισμούς, κριτικός, λειτουργικός, κοινωνικός, πολιτισμικός, περιβαντολογικός, τεχνολογικός, οπτικός, πληροφοριακός, ψηφιακός, αισθητικός, δεν έχουν τελειωμότα επίθετα που συνοδεύουν τους νέους γραμματισμούς, μία είναι η ουσία τους. Δίνοντας την ψηφιακή τεχνολογία το ρόλο του καθοδηγητή της διδασκαλίας και αναγορεύοντας τη λεγόμενη πολυτροπικότητα, ισοδύναμη του προφορικού και γραπτού λόγου, να χαθεί τελικά ο λόγος. Το σχολείο και ο μαθητής απομακρύνεται από ό,τι χαρακτηρίζει τη γλώσσα και την ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Αυτό που ο Βιγκότσκι ονόμασε ενοιολογική σκέψη. Αυτό είναι το νόημα της γλώσσας. Η υλοποίηση της ανθρώπινης σκέψης που εκφράζεται με αφηρημένες έννοιες. Την καλλιέργεια αυτής της γλώσσας και σκέψης οφείλει να υπηρετεί ο σχολικός γραμματισμός, αν θέλει να διαμορφώσει ανθρώπους. Η γραμματική αντιστοιχεί στη λογική. Και όπως η σκέψη αποτελείται από έννοιες οργανωμένες σε λογικές προτάσεις, έτσι και η ομιλία αποτελείται από λέξεις οργανωμένες σε προτάσεις γραμματικές. Προϋπόθεση λοιπόν της γραμματικής, αν δεν θέλουμε να είμαστε φορμαλιστές, είναι ακριβώς η διαμόρφωση των αφηρημένων εννοιών, που προφανώς και δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του μαθήματος της γλώσσας, ούτε μόνο της διδασκαλίας, ούτε μόνο της θεωρίας. Η γλώσσα, όπως και η σκέψη, είναι συνέπεια εκείνων των εξαρτημένων αντανακλαστικών που ξεχώρισαν το ανθρώπινο είδος κατά την κοινωνική διαδικασία της φυλογέννησης. Και με τον ίδιο τρόπο ανάλογα αναπαράγονται κατά την οντογέννηση, κατά τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Ο ορισμός όμως που δίνει το πρόγραμμα σπουδών για την ελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο μπερδεύει το ζήτημα ακριβώς στο σημείο αυτό. Τον διαβάζω. Είναι ελληνική γλώσσα, όπως κάθε γλώσσα, συνιστά μια πολυδιάστατη και σύνθετη οντότητα με βιολογικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά, επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, τα οποία συνυπάρχουν παράλληλα με τα αμιγώς γλωσσικά στοιχεία που εγγενώς υφίστανται σε κάθε γλωσσική ποικιλία. Αυτό είναι ο ορισμός. Τι σημαίνει ότι η γλώσσα είναι οντότητα με βιολογικά χαρακτηριστικά? Τι νόημα έχει στη συνέχεια η παράθεση διαφόρων χαρακτηριστικών? Ποια είναι τα αμιγώς γλωσσικά στοιχεία που συνυπάρχουν παράλληλα? Τα προγράμματα σπουδών χρειάζονται επιγόντως ερμηνεία, γιατί δίνουμε και επικίνδυνες ερμηνείες όσοι τα διαβάζουμε προχείρως, ιδιαίτερα ως προς τους όρους που χρησιμοποιούν, από ό,τι φαίνεται, μεταφρασμένους από άλλη γλώσσα. Όχι έμφυτα, επίκτητα, εξαρτημένα αντανακλαστικά αναπτύσσουν, όπως απόδειξε ο Παυλόπ, και τα ζώα, για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, να αποφύγουν τους κινδύνους. Για παράδειγμα, ένα ζώο δεν περιμένει να το δαγκώσει το θηρίο. Ακούγοντας τους θορύβους του θηρίου που πλησιάζει, φεύγει μακριά. Από τη βαθμίδα αυτή αναπτύσσονται μορφές αντανάκλασης πραγματικότητας που αντιστοιχούν στην ανώτερη νευρική φύση, που έχουν μια σειρά από ζώα. Μάλιστα, κάποιοι πίθηκοι, εξαιτίας των χεριών και των πράξεων που είναι σε θέση με αυτά να κάνουν, φαίνεται να αντιλαμβάνονται και κάποιες ιδιότητες και λεπτές καταστάσεις της πραγματικότητας. Χαρακτηριστικά που έκαναν τον μεγάλο φυσιολόγο Παυλόφ να μιλήσει για ένα νευριακό δυνάμει στοχασμό. Μόλις τελειώνει όμως η πράξη, τελειώνει και ο στοχασμός για τους πιθήκους. Γιατί σε αυτούς η διαδικασία περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, στο πλαίσιο μιας δοσμένης κατάστασης. Σε διάκριση από τον άνθρωπο, ο πίθηκος δεν είναι σε θέση να αποσπαστεί από αυτή τη δοσμένη κατάσταση. Δεν μπορεί ο ίδιος να εκδηλώσει και να σχεδιάσει μια μακρόπνοη πρωτοβουλία, να κάνει έστω και μια απλούστατη εφεύρεση που απαιτεί γενίκευση. Η σκέψη, ο γενικός στοχασμός, συνδέονται με τη δεύτερη βαθμίδα στην εξέλιξη του ανώτερου νευρικού συστήματος, που μόνο τον άνθρωπο χαρακτηρίζει.
Η γέννηση αυτού του δεύτερου συστήματος σήμανσης, όπου ο οργανισμός δεν αντιδρά μόνο στα σήματα των άμεσων εξωτερικών ερεθισμών, αλλά και στις λέξεις, σε συνδυασμούς δηλαδή ήχων με νόημα που γίνονται σήματα των σημάτων. Σε αυτά εκφράζονται τα κοινά γνωρίσματα και οι ιδιότητες των φαινομένων. Ο λόγος γενικεύει και η λέξη ίδια από μόνη της είναι μια γενίκευση. Έτσι στη γλώσσα υλοποιείται πια η αφηρημένη σκέψη που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή. Αντανακλώντας την πραγματικότητα σε λογικές μορφές, δηλαδή ανεβαίνοντας από τις συγκεκριμένες αισθητηριακές εικόνες στις αφηρημένες γενικές έννοιες, ο άνθρωπος ξεχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες, το αντικειμενικό από το υποκειμενικό, αποκτά γνώση των νόμων του κόσμου. Η εξέλιξη του λόγου προφανώς και δεν είναι υπόθεση ατομική, αλλά προϋποθέτει ανταλλαγή σκέψεων από άτομο σε άτομο και μετάδοση της γνώσης από γενιά σε γενιά. Γνώση που αφομοιώνεται και επιβεβαιώνεται μέσα από την κοινωνική πρακτική. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλάζοντας τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε την επισήμανση του Έγκελς στη μελέτη του για την εξανθρώπιση του πυθίκου, ότι ο λόγος γεννήθηκε στους προγόνους μας κατά τη συλλογική εργασία τους, όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη να πούν κάτι ο ένας τον άλλον. Είχαν κάτι να πούν. Τα προγράμματα σπουδών όμως φαίνονται αντίθετα να προσανατολίζουν το σχολείο στον εκπυθικισμό των ανθρώπων. Αλλιώς γιατί επιμένουν να ονομάζουν ατομική δεξιότητα την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Η χρήση πάλι του όρου κείμενο και για τον προφορικό λόγο, που έτσι κι αλλιώς προηγείται, δεν είναι για να αναβαθμιστεί αυτός. Κάτω από την επιρροή των θεωρητικών του πολυγραμματισμού, αντικαθιστούν τον όρο παραγωγή λόγου, γενικά, με το σχέδιο κειμένου και το γράψιμο με την αναζήτηση, επιλογή πηγών και συνδυασμό πληροφοριών. Διαθέσιμες πηγές για το σχεδιασμό αυτών των κειμενικών νοημάτων θεωρούν και τους μη γλωσσικούς σημειωτικούς τρόπους, δηλαδή τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, τα χρώματα, τα σχήματα, τις γραμματοσειρές, τους ήχους, τις χειρονομίες, εικονίδια με πρόσωπα, λέει, που εκφράζουν συναισθήματα, τα διάσημα πλέον emoji. Με αυτά και άλλα το πρόγραμμα σπουδών για την ελληνική γλώσσα εισάγει, καινοτομή εδώ, ένα ξεχωριστό είδος στη διδασκαλία, δίπλα στο προφορικό και στο γραπτό κείμενο, το ψηφιακό κείμενο. Με την έννοια των πολυτροπικών, λέει, κειμένων, ιστοσελίδων αναλογίων, αναρτήσεων και ασύγχρονων ή σύγχρονων συνομιλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις επικοινωνιακές, μάλιστα, δράσεις ολιστικού χαρακτήρα, επισημαίνει επίσης ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και σε ψηφιακό επίπεδο μέσω ιστοεξερευνήσεων, μέσα δηλαδή από μια συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Ναι, λοιπόν, το σχολείο είναι μέρος του προβλήματος. Όταν ακόμη και το μάθημα κινδυνεύει να γίνει εικονικό, ο δάσκαλος να υποκατασταθεί από το λογισμικό πρόγραμμα, το εγχειρίδιο αποσκόρπιες ιστοσελίδες και οι λέξεις από θορυβώδεις ήχους και εικονίδια, είναι να μπορούμε με τις κραυγές και τα επιφωνήματα στη θέση της συγκροτημένης ομιλίας, με γραπτά όπου οι μόνες απαντήσεις που σημαδεύονται είναι σου και λου, σωστό και λάθος, σαν να παίζουμε ένα τζόκερ. Και ακόμα δεν έφτασαν καλά-καλά στο γυμνάσιο εκείνοι που από τον νηπιαγωγείο διδάσκονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μια ματιά στα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας αρκεί για να καταλάβει κανείς πού δίνεται το βάρος. Ιδιαίτερα καθώς μαθαίνουμε ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, είναι μέσα σε 5 χρόνια όλες οι τάξεις να γίνουν ψηφιακές. Παρά τα όσα ισχυρίζονται οι εμπνευστές τους, τα νέα προγράμματα σπουδών κατευθύνονται στο ίδιο αδιέξοδο. Θα λέγαμε μάλιστα. Το τερματίζουν. Η χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων προβάλλεται ως αυτοτελής επιδίωξη για καθηγητές και μαθητές, με αναφορά μάλιστα στα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης. Εκατοντάδες σελίδες στα νέα προγράμματα σπουδών για τη γλώσσα, την ελληνική και την αρχαία ξοδεύονται για να αποπροσανατολίσουν τον καθηγητή να προσθέσει, θέλει δε θέλει, το μάθημά του στον αυτόματο πιλότο των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Είναι χαρακτηριστικό ως τις κατευθυνόμενες επιμορφώσεις που έγιναν μάλιστα και από απόσταση, με κλειστό το μικρόφωνο των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να ονομάζουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μαθησιακά περιβάλλοντα,
Έννοια που προσυδειάζει περισσότερο στη σχολική τάξη και έχει παιδαγωγική διάσταση. Η πρόσφατη όμως πείρα της διδασκαλίας μέσω πανδημίας, η εθιστική σχέση με το διαδίκτυο που αποδιοργανώνει τη σκέψη και τη ζωή των παιδιών, για να μην πούμε όλης της οικογένειας, έχει αναγνωριστεί πια και ως κανονική αρρώστια εξάρτηση, ούτε καν αναφέρονται. Οι άναρχες διασυνδέσεις πληροφοριών, τα copy-page, η διάχυση των διδακτικών στόχων μέσω της διαθεματικότητας, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, που είναι θεσμός στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Το τρελοκομείο των τυποποιημένων ερωτήσεων που έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Αρσένη και του Κασοτάκη, με την παραγωγή ολόκληρων βιβλίων με τις διάφορες μορφές ερωτήσεων. Οι άσχετες εργασίες των μαθητών, όλα αυτά μόνο κακό έχουν κάνει και συνεχίζουν να κακοποιούν την εκπαίδευση των παιδιών μας. Και η κονστρουκτιβιστική αντίληψη του λεγόμενου επικοδομητισμού, που έχει εισαχθεί εδώ και καιρό, δημιουργεί ψευδεστήσεις σε μαθητές και καθηγητές. Κάθε μάθημα επιδιώκουν να απομακρυνθεί από το γνωστικό του αντικείμενο και να κατευθυνθεί στα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτά όλα έχουν φέρει ήδη χάος στη σχολική ζωή, εξοντοτική κούραση στον καθηγητή και τρικυμία στο κρανίο του κάθε μαθητή. Δεν είναι λοιπόν καινούρια πράγματα. Τα νέα προγράμματα σπουδών στην πραγματικότητα καλούν και πάλι τον καθηγητή να ασχοληθεί με το πώς θα διδάξει και θα αξιολογήσει. Το τι διδάσκεται περνάει τελικά σε δεύτερη μοίρα, ενώ το γιατί θεωρείται δοσμένο και αναμφισβήτητο. Ακόμη και όταν ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι τους ενδιαφέρουν όλα, στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Μια ματιά στα προγράμματα σπουδών κάθε μαθήματος είναι αρκετή. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα σπουδών για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία του Λυκείου, στο πλαίσιο μιας κειμενοκεντρικής μάθησης, προτείνεται να εφαρμοστούν αφενός οι αρχές της ανακαλυπτικής διερευνητικής μάθησης και του κοινωνικού επικοδομητισμού και αφετέρου οι απόψεις της διδακτικής του ενεργού υποκειμένου. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, να οικοδομήσουν σταδιακά τη νέα γνώση και να αναπτύξουν όλα τα είδη του γραμματισμού και τις δεξιότητες που έχουν προαναφερθεί. Γλωσσικό, γραμματιακό, κειμενικό, κριτικό, ψηφιακό, αισθητικό, γραμματισμό και άλλα. Μην βαρεθείτε, τα λέει άλλες 200 φορές. Απίστευτη φλιαρία. Την απουσία επιχειρημάτων καλύπτει η επανάληψη των αστικών παιδαγωγικών δογμάτων. Ειδικά δε για τα ψηφιακά μέσα, υπογραμμίζεται ότι μπορούν να επιτελούν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος σπουδών, καθώς μπορούν να ανανεώσουν και όχι απλώς να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα δημιουργικό και συνεργατικό περιβάλλον διδασκαλίας, κατάλληλο για την καλλιέργεια ποικίλων δεξιτήτων, ότι σας είπα ότι θα βαρεθείτε, και νέων γραμματισμών λόγω και της εξοικείωσης των εφήβων μαθητριών με τη χρήση τους στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, τι ωραία πολυμέρα τα παιδιά είναι στον υπολογιστή, να το κάνουν και στο σχολείο. Κανένα πρόβλημα. Και ας περάσουμε με αυτά και με αυτά στην άλλη όψη του προβλήματος, στην αναπαλαίωση του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τόσες επαναλήψεις, τόσοι νεολογισμοί και πάνω απ' όλα τέτοια τυποποίηση του ίδιου του μαθήματος καταντά πλέον ένας ισοπεδωτικός φορμαλισμός, ξεπερνά, θα έλεγα, και το παρελθόν με έναν περίτεχνο σύγχρονο τρόπο. Και εδώ υπάρχουν οι ωραίες κουβέντες. Ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα σπουδών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας γραμματείας στο γυμνάσιο. Κύρια επιδίωξη είναι η κοινωνική αποτελεσματικότητα των μελλοντικών πολιτών που θα κατέχουν την πληροφορία και θα έχουν καλλιεργήσει και οικειοποιηθεί αντίστοιχα δεξιότητες και γραμματισμούς, σας είπα ότι θα βαρεθείτε, ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές απαιτήσεις. Μας κοροϊδεύουνε. Ναι. Το παρόν πρόγραμμα σπουδών δεν απορρίπτει καμία επιστημονική άποψη. Είναι πολύ πλουραλιστικό. Ενώ παράλληλα δεν εξειδανικεύει καμία. Δεδομένων των ποικίλων χαρακτηριστικών και αναγκών των μαθητών-μαθητριών, ακούστε τώρα, των διαφορετικών κλίσεων και επιλογών των, της πολυπολιτισμικής σύγχρονης κοινωνικής σύνθεσης, της ανάγκης για καλλιέργεια στους μαθητές πλήθους δεξιοτήτων, στις οποίες θα υποστηρίξουν τους νέους γραμματισμούς, της απέτησης για διδακτική και μαθησιακή εξορρόπηση του τι της πληροφορίας, του πώς της κατάκτησης και το πού της αξιοποίησής της. Μεγάλος πλουραλισμός. Λέμε το ίδιο πράγμα συνέχεια. Παρακάτω διευκρινίζουν. Η παροχή πληροφορίας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων προτείνεται να αλληλοσοπληρώνονται δημιουργικά κατά τη διδασκαλία και μάθηση του μαθήματος, χωρίς ακύρωση της μιας έναντι της άλλης, η πληροφορία με την δεξιότητα. Καλλιέργεια δεξιοτήτων, έτσι επιχειρείται,
οι οποίες θα υποβοηθήσουν την παγίωση της πληροφορίας. Ανάλογα, η καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές-μαθήτριες δεν κρίνεται αποτελεσματική χωρίς την προϋπόθεση της πληροφορίας. Εφόσον αυτό που καλούνται τις περισσότερες φορές να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι μαθητές-μαθήτριες είναι η ίδια η πληροφορία, η οποία πρέπει να κατακτάται και να εδραιώνεται ως γνώση, η πληροφορία, ώστε να εξελίσσεται σε δεξιότητες, η πληροφορία. Δηλαδή, από την πληροφορία, μέσω των δεξιοτήτων, πάμε βούρς στη γνώση, που θα εξελιχθεί πάλι σε δεξιότητες. Έχουμε και ξεχάσει ποιο είναι το μάθημα. Αρχαία του γυμνασίου, από το πρωτότυπο και από τη μετάφραση είναι το μάθημα. Και όμως, ο Δημόκριτος έγραφε ότι ο λόγος τελικά είναι, λέει, έργουσκιά. Στα σχολεία μας, ωστόσο, η εργασία υποκαθίσταται από τεχνικές και η γνώση από την πληροφορία. Ούτε θεωρία, ούτε πράξη, ούτε διαλεκτική σχέση ανάμεσά τους. Ευθεία αναγωγή από το μερικό στο μερικό. Αναλογική η μέθοδος. Και αμόρφωτοι άνθρωποι, το αποτέλεσμα. Οι λίγοι μονόφθαλμοι χρησιμοποιούν επιδεικτικά τη διακοσμητική τους μόρφωση για να κυβερνήσουν τους τυφλούς. Ιδιαίτερα η άποψη ότι η γλώσσα μας αρχαία και νέα είναι μία, έχει στραβώσει γενιές και γενιές. Αφού είναι μία, γιατί διδάσκονται παράλληλα η αρχαία και νέα μορφή της? Δύο συντακτικά και δύο γραμματικές. Γιατί αφού είναι μία, δεν ξεκινάει η διδασκαλία από τη σύγχρονη μορφή της ζώσα που εξελίσσεται ακόμα και με αναγωγές στη ρίζα των λέξεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα στη διάρκεια του μεσαίωνα και δόθε, να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη φοβερή εξέλιξη. Και να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο τις ομοιότητες, αλλά και τις διαφορές. Μερικοί νομίζουν ακόμη ότι η γλωσσική παινία οφείλεται στο ότι δεν διδάσκεται αρκετά η αρχαία γλώσσα στο σχολείο. Λίγο βγήκε από το γυμνάσιο και έτρεξαν νύχτα να την επαναφέρουν πριν 30 χρόνια. Πολλοί δεν ξέρουν ίσως ότι η αρχαία διδάσκεται περισσότερες ώρες από τη νέα ελληνική μορφή της. Ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια στην πρώτη γυμνασίου διδάσκονταν 3 ώρες το μάθημα της αρχαίας και 2 μόνο η ελληνική. Ότι στην πρώτη λυκείου διδάσκονται 5 ώρες τα αρχαία κείμενα από το πρωτότυπο και 4 τα νέα ελληνικά γλώσσα και λογοτεχνία μαζί. Δεν προσμετρώ τα μαθήματα προσανατολισμού που αρχίζουν από τη Β' Λυκείου. 6 χρόνια αρχαία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τι έχουμε καταφέρει στη γλώσσα? Να προσαρμόσουν, λέει, τη διδασκαλία της νέας στην αρχαία, με τη νέα γραμματική που αντικατέστησε τη μικρή γραμματική του Τριανταφυλλίδη και επανήλθε το καθαρβουσιάνικο τελικό νη στα αρσενικά. Και έτσι έχουμε και αυτή την ωραία διγλωσία, λέμε τη φωτιά, αλλά τον φόβο. Και σήμερα υποστηρίζουν ότι προσαρμόζουν την αρχαία στη νέα, επειδή θα ονομάζουν τον εμπρόθετο προσδιορισμό προθετικό σύνολο. Ως πότε θα θεωρούμε πρότυπο λόγο μία γλώσσα που διχάζεται ακόμη ανάμεσα σε νεολογισμούς και καθαρευουσιάνικους τύπους? Για πόσο θα ανεχόμαστε αυτές τις γενικές της λέξεως και της κυβερνήσεως από τα επίσημα χείλη των εθνικών γλωσσαμιντόρων? Όσο για τον πολιτισμό μας. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μένει κενό γράμμα όταν περνάει υποχρεωτικά μέσα από την αρχαία μορφή της. Πού να βρεθεί ο χρόνος να διαβαστούν πολλά και άξια κείμενα από όλους τους τομείς της επιστήμης, της πολιτικής, της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, όταν θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουν τα παιδιά μια γλωσσική μορφή που την άλλη στιγμή θα ξεχάσουν? Μην γελιόμαστε. Και μετά τα 3 χρόνια των αρχαίων του γυμνασίου, στο Λύκειο ξεκινάμε από την αρχή. Ψήγματα σοφίας, κάποια ρητά για επίδειξη είναι το μόνο αποτέλεσμα, μαζί με την αποδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των περισσότερων μαθητών. Περισσότερα αρχαία κείμενα και από μεταγενέστερες ακόμη εποχές, σε ωραίες μεταφράσεις, και έχουμε ευτυχώς πολλές και καλές, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον ολόκληρα επιτέλους να διδαχτούν. Και όχι να πανηγυρίζουν ότι μπαίνει, λέει, για πρώτη φορά ολόκληρο κείμενο στα αρχαία του γυμνασίου. Αυτό του έλειπε του γυμνασίου. Ούτε πρώτη φορά είναι, ούτε και κανένα κατόρθωμα. Μόνο άσχετοι με την εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να ελπίζουν ότι θα σωθεί έτσι το μάθημα ή η γλώσσα μας. Την ίδια ώρα που τα αγγλικά μπήκαν στον νηπιαγωγείο, η νεοελληνική γλώσσα ακόμη δεν αντιμετωπίζεται σαν μητρική. Αυτή είναι που διδάσκεται με τη μέθοδο της ξένης γλώσσας και όχι τα αρχαία. Και ο Υπουργός Παιδείας μας στέλνει συνέχεια οδηγίες με τους όρους στα εγγλέζικα, μήπως δεν καταλάβουμε τις skills και τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Και τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα κατεβάσουμε στον νηπιαγωγείο και τα αρχαία, όπως θα ήθελε ο Άλκης Γεωργιάδης? Πότε θα παίξουν εκείνα τα καημένα τα νήπια, να αναπτύξουν μέσα από την προάγουσα αυτή δραστηριότητα επιτέλους την προσωπικότητά τους? Το πρόβλημα της γλωσσικής παιδείας ξεκινά από νωρίς. Όσο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Αυτοί φτάνουν στο Λύκειο και το ξεκινούν με τα ελληνικά του ξενοφόντα. Μόνο που η διαδρομή μοιάζει όλο και περισσότερο με την κάθοδο των μυρίων.